Αντώνης Εγκλέζος, ένας επαγγελματίας της περιοχής των νέων Μουδανιών, της ευρύτερης περιοχής, της Νέας Προποντίδας θα έλεγα, μια και είναι τα Μουδανιά είναι κέντρο εμπορικό, οπότε οι συναλλαγές σαφώς είναι και στην υπόλοιπη Χαλκιδική. Και υποψήφιος με το συνδυασμό του Δημήτρη Τσούφη, νέα γενιά, νέα πορεία. Από όσο γνωρίζω, διατελέσατε και παλαιότερα αντιδήμαρχος, έτσι δεν είναι? Είχα την τιμή να είμαι αντιδήμαρχος με ένα άλλο σχήμα, με το σχήμα του Ανδρέα του Παπαγιάννη, που ήταν δήμαρχος τότε στο Δήμο Μουδανιών. Με έκανε την τιμή να είμαι για 2 χρόνια αντιδήμαρχος σε εκείνο το σχήμα, πιστεύω εγώ, το πολύ πετυχημένο. Άρα έχετε ασχοληθεί και ξέρετε τα προβλήματα της περιοχής, τα οποία είναι έντονα θα έλεγα και αρκετά στο κομμάτι αυτό που αφορά την καθημερινότητα, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το τομέα που είναι ο τομέας της καθαριότητας και έπειτα η βιολογική, που είναι ένα τεράστιο θέμα που υπάρχει στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή των Νέων Μουδανιών, από όσο γνωρίζω. Το κακό με το Δήμο μας, το Δήμο Προποντίδας, είναι ότι η χρηματοδότηση η οποία υπάρχει από το ελληνικό δημόσιο είναι μία συγκεκριμένη για ένα πληθυσμό κόσμου 30.000 κατοίκων. Το καλοκαίρι, η οποία είναι καλοκαιρινή μας σεζόν, γινόμαστε 200.000. Η χρηματοδότηση είναι συγκεκριμένη. Η οργάνωση που μπορεί να κάνει ένας Δήμος, αυτή τη στιγμή ας πούμε όλος ο Δήμος Προποντίδας, είναι για 30.000, για 35.000, εγώ θα σου πω για 40.000. Δεν νομίζω ότι μπορεί με τα υφιστάμενα έσοδα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει τον όγκο των τουριστών που είναι 200 ή 250.000. Το πρόβλημα των βιολογικών στην περιοχή είναι έντονο και το βέβαια έχει ξεκινήσει ήδη η άνοιξη. Θα αρχίσει πάλι να διαφαίνεται μέσα από τις οσμές. Και θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, μια και ασχοληθήκατε έτσι με το θέμα αυτό παλαιότερα, τι ακριβώς συμβαίνει με το κομμάτι αυτό? Το βάζω σε ένα γενικότερο έτσι. Κάνουμε ένα έργο το οποίο θέλουμε να καλύψουμε το πρόβλημα εκείνης της στιγμής. Δεν δίνουμε όραμα ή δεν ξέρουμε αν εκείνο το σημείο θα αναπτυχθεί και πόσο θα αναπτυχθεί. Ο βιολογικός των Μουδανιών, δεν μπορώ να έχω άποψη για το βιολογικό της Καλλικράτειας. Έχω άποψη για το βιολογικό και της Ποτίδειας και των Φλογητών. Ο βιολογικός των Μουδανιών είχε φτιαχθεί το 1984-1985. Από τότε μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποιες ψιλοπαρεμβάσεις, από όσο γνωρίζω εγώ. Τότε κατοικούσαν σε αυτό το μέρος, σε αυτή την Κωμόπολη, 5.000 κόσμος. Τώρα κατοικούμε 15.000 κόσμους. Συν τους τουρίστες. Καταλαβαίνετε ότι σε ένα σπίτι που φτιάχτηκε για 3 άτομα δεν μπορεί να φιλοξενήσει 15 και 20 άτομα. Κάτι δεν θα πάει καλά. Πάμε εδώ πέρα. Πάμε μετά πράσινη ανάπτυξη. Όλοι συζητάμε για τη φωτοβολταϊκά. Μιλάμε και λέμε ωραία λόγια. Πάρα πολύ όμορφες εκθέσεις, πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες και πουλάμε και φούμαρα. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα, δεν είναι αυτό? Γιατί όλα τα δημόσια κτίρια και όλα τα σχολεία δεν έχουν μπει επάνω φωτοβολταϊκά? Ναι. Να το πάμε και λίγο πιο μπροστά. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει μελέτη. Να το πάμε και λίγο πιο μπροστά. Αν θέλουμε να αφήσουμε κάτι στα παιδιά μας για να είμαστε περήφανοι. Γιατί πρέπει ακόμα και τώρα να αγοράζουμε στήλους που καταναλώνουν ρεύμα της ΔΕΗ. Υπάρχουν στήλοι σε πολύ χαμηλή τιμή, με φωτοβολταϊκά, και να γεμίσεις όλο το Δήμο σου με φως, να μην υπάρχει σκοτάδι πουθενά, με πολύ μεγάλη οικονομία. Και αν μη τι άλλο, έτσι, όταν πας στην πράσινη ανάπτυξη, θα καλλιεργήσεις και θα έχεις ένα πάτημα στο παιδάκι, στο γιο σου, στον εγγονό σου, να του πεις ότι πρέπει και επιβάλλεται πλέον να κάνεις και ανακύκλωση. Σαφώς. Οπότε την επόμενη μέρα, πρέπει εάν και εφόσον πάρετε τη λαϊκή εντολή, τι ακριβώς θα κάνετε? Καταρχάς πρέπει να δούμε αν υπάρχουν μελέτες. Λογικό. Εγώ θέλω να
να πιστεύω σε συνδυασμούς ότι δεν θα είμαστε σε έργα βιτρίνας, να χαλάσουμε τα έργα που φτιάχνει ο τωρινός δήμαρχος για να φτιάξουμε κάτι άλλο παραπλήσιο για να πούμε το φτιάξαμε εμείς. Δεν με ενδιαφέρει αυτό και δεν μπήκα σε αυτό το συνδυασμό για αυτό το πράγμα. Με ρίξουν τα έργα ουσίας και έργα υποδομών. Τα έργα ουσίας και υποδομών, επειδή θάβονται κάτω από τη γη, δεν φαίνονται και δεν έχουν ψήφους. Αν μη τι άλλο, είσαι περήφανος όμως για αυτό που κάνεις. Την επόμενη μέρα θα πρέπει να δούμε τι μελέτες έχουμε. Πρέπει να φτιαχτεί οπωσδήποτε ένα γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, να υπάρχει συνεργασία με κάποιους ευρωβουλευτές που να μας ενημερώνουν τι πρόγραμμα θα βγει και μέχρι να βγει εκείνο το πρόγραμμα, να αρχίσει να τρέχει, ο Δήμος πρέπει να έχει έτοιμη μελέτη και την επόμενη μέρα που ανοίγει το πρόγραμμα να την καταθέτουμε για να παίρνουμε την χρηματοδότηση και να προχωράμε. Δεν ξέρω αν αυτά πώς ακούγονται, πώς... Αυτά ακούγονται πολύ ωραία. Εκείνο που θέλω εγώ να ρωτήσω είναι και το εξής, βέβαια. Επιλέξατε να συνταχθείτε με το συνδυασμό του Δημήτρη Τσούφη, τη νέα γενιά, νέα πορεία. Πιστεύετε ότι ο Δημήτρης ο Τσούφης έχει αυτό το όραμα και έχει τη δυνατότητα και τη δύναμη την επόμενη μέρα να ξεκινήσει να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση που πολύ ωραία την αναλύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά είναι, ο Δήμος σήμερα είναι μια επιχείρηση πολύπλοκη. Σοβαρότατη επιχείρηση. Μεγάλη επιχείρηση είναι και πολύπλοκη. Είναι επιχειρηματίας. Ναι. Οπότε θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο συστρατευτήκατε μαζί του. Επειδή έχω μια σχετική εμπειρία, τον Δημήτρη τον γνώρισα πρόσφατα και συζητήσαμε. Είχα απλώς ακούσματα. Έχω εμπειρία όμως και από τον Δήμαρχο τον οποίο υπάρχει. Κρίνοντας τα δύο άτομα αυτά και τις δύο προσωπικότητες που έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους, όπως εγώ δεν είμαι τέλειος, όπως όλοι δεν είμαστε, έχουμε θετικά και αρνητικά. Διέκρινα στον Δημήτρη ότι αν μη τι άλλο έχει καλή πρόθεση και είναι πάρα πολύ σοβαρό το να ακούει. Είναι από τα άτομα που ακούνε τι δέχεις να τους πεις. Δεν ξέρω αν η συνεργασία μας θα είναι καλή. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι πάρα πολύ καλή, γιατί και εκείνος έχει όραμα, όπως και εγώ έχω όραμα και είναι και λίγο δύσκολο το όραμα που έχω.